Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Τώρα podcast δεν μπορώ να το πω. Με ένα special καλεσμένο τον οποίο το ξέρετε ήδη, εντάξει, προφανώς. Lil Debro, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Γεια σας, παιδιά. Πήγα να κάνω και εγώ χειροκρότημα, ξέρεις. Παρασύρθηκα. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ στο κηλικείο του Πολυτεχνείου του Απιθύτα. Και τι θα κάνουμε σήμερα. Θα έρχονται καλεσμένοι εδώ πέρα οι άνθρωποι που περπατάνε εδώ έξω και θα τους ρωτάμε εμείς κάποιες ερωτήσεις. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις θα πρέπει να μαντέψουμε τους αγαπημένους τους μουσικούς καλλιτέχνες. Θα το καταλάβετε, πιστεύω, ενώ συνεχίζει το κόνσεπτ. Και ναι, παρακαλώ να περάσει ο πρώτος καλεσμένος. Γεια σας. Ποια είσαι? Με λένε Ιόλη. Ναι. Τι σπουδάζεις? Πολιτικών μηχανικών. Πολιτικών μηχανικών, ωραία. Αυτό μας λέει τίποτα? Όχι. Τίποτα απολύτως. Θα ακούει πολύ dead μουσική που δεν βγάζει συνέστημα, νομίζω. Dead. Ωραία. Δεν ακούω dead μουσική. Δεν θα το έλεγα. Έχεις το μυαλό σου αρχικά ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες? Με τρεις. Ναι. Οκ. Είναι άντρες ή γυναίκες? Δύο άντρες και μια γυναίκα. Δύο άντρες και μια γυναίκα. Και τι είδος είναι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες, τι είδος μουσικής κάνουν? Rap, hip hop και alternative. Okay. Alternative pop. Okay. Τι συναισθήματα νιώθεις όταν ακούς αυτή τη μουσική? Ανάλογα τον καλλιτέχνη. Με τη γυναίκα, κατάθλιψη. Λάνα Ντελ Ρέι. Δύσκολο, μπρο. Αυτό ήταν. Ναι. Okay. Και πρέπει να βρούμε τους άλλους δύο τώρα. Ναι. Έλληνες. Έλβις. Έλληνες. Όχι. Α, όχι Έλληνες. Είναι full mainstream. Ναι. Future. Όχι. Τουπακ. Πιο κοντά. Είσαι κάπως κοντά. Είμαι κάπως κοντά. Είσαι αρκετά κοντά. Είμαι αρκετά κοντά. Biggie. Τι? Όχι. Ζει ή έχει πεθάνει? Ζει. Ο Eminem, ρε μαλάκα. Ναι. Εντάξει, ναι. Και είναι ένας ακόμα. Ναι. Πάλι ίδια φάση? Όχι. Πιο καινούριος? Ναι. Αλλά όχι τελείως καινούριος. Όχι τελείως καινούριος. Είναι... Δηλαδή ποια χρονιά? Ο J. Cole. Όχι, αλλά μου αρέσει. Ο Ίσα Μπρόκη, ρε μαλάκα. Όχι, αλλά και αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Travis Scott. Όχι, και αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, Τίγκα Mainstream. Να. Σου θυμίζει, ρε παιδί μου, σου βγάζει κάποια συναισθήματα που σου βγάζει και η Λάνα? Όχι. Ούτε καν. Καμία εντάξει, σχέση. Εντάξει, λίγο. Είναι genius. Θα μπορούσαν να κάνουν. Είναι Kanye West. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλειο. Ευχαριστούμε, Ιόλη. Ευχαριστούμε, Ιόλη. Να σε καλά. Yeah. Έχει έρθει ήδη η δεύτερη καλεσμένη μας. Γεια σου, ποια είσαι? Βασιλίσσα. Το music taste σου είναι κοντά στις Ιόλης? Είναι αρκετά κοντά. Είναι αρκετά κοντά. Εσύ σε ποια είδη, ας πούμε, κινείσαι περισσότερο? Ακούω και ελληνικά, rap και τέτοια. Ακούω και ξένα, pop. Hip hop, okay. Πιο πολύ pop. Taylor Swift. Όχι, όχι τόσο τραβηγμένο. Έχεις και εσύ τρεις στο μυαλό σου? Έχω δύο. Έχεις δύο? Ναι. Άντρες? Ναι. Θα τους παντρευόσουν. Τον έναν σίγουρα. Είναι οι Έλληνες ξένοι? Ο ένας είναι Έλληνας, ο άλλος είναι ξένος. Ωραία. Ποιο παντρευόσουν? Τον Έλληνα. Τον Έλληνα. Στην κάρτα. Το βρήκε. Μαλάκα. Red flag. Και ο ξένος έχει καμία σχέση με το συντάρτα? Δηλαδή θα μπορούσαν. Ναι. Κοίταξε να δεις. Να κάνουν τραγούδι μαζί, ας πούμε. Λίγο... Βασικά, θα μπορούσε, μπορώ να το φανταστώ. Οκ. Okay. Κάνει και πιο μελωδικά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Drake. Όχι. Ο Weekend. Ναι. Δεν είμαι για Taylor Swift, ρε φίλε. Επόμενος καλεσμένος. Καλησπέρα. Ποιος είσαι? Καλησπέρα, ονομάζομαι Λευτέρης Ζευκόπουλος. Ωραία. Και τι σπουδάζεις, Λευτέρη? Λογιστική και χρηματοοικονομική με τρίτο έτος. Shit. Μαλακία. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία. Και με τι ασχολείσαι, ποια είναι κάποια χόμπι σου, ας πούμε? Παίζω ποδόσφαιρο όταν δεν είμαι τραυματίας. Και ακούς περισσότερο ελληνική ή ξένη μουσική? Ξένη. Ξένη. Και σε ποια είδη, ας πούμε, κινείσαι? House, τέκνο, ηλεκτρονική. Χάσαμε. Έχεις κάποιους αγαπημένους καλλιτέχνες στο μυαλό σου? Έχω κάποιους. Ωραία. Είναι γνωστοί η φάση, τυπάδες που δεν ακούν αυτή τη μουσική θα τους ξέρουν? Δύσκολα. Άκυρο. Χάσαμε τότε. Άρα φεύγω. Ποιοι είναι, ρε μπροχιά, πες. Ένας αυτός που θα έλεγα, ο Σόλομον. Ναι. Μιχάλη, μου πήρετε παντό, έκανε πέντε... James Hype, δεύτερος. No clue. Αυτούς τους δύο θα έλεγα. Α, James Hype που είχε ένα hit, ποιο, το Ferrari. Το Ferrari, ναι, αυτός. Ο Snake ήταν αυτός, ο Μάγκης. Μην τα μπερδεύετε. Το ξέρετε το παιδί, είναι μαζί, οπότε αυτοί ξέρουν. Οπότε θα κάνω εγώ ερωτήσεις το παιδί. Okay. Για να βρω εγώ guest star στο κανάλι. Yeah. Αλλά εγώ
Δεν ξέρω τις αγαπημένες του καλλιτέχνες, οπότε θα του κάνω εγώ ερωτήσεις. Λοιπόν, έχεις merch από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη? Έχω merch από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Ναι, fuck. Τρεις αγαπημένους καλλιτέχνες. Okay, είσαι σίγουρος για αυτούς? Ναι. Ωραία. Χωρίς καν ερώτηση μπορείς να σου πεις. Young Thug. Όχι. Γκάνα. Όχι. Κάνε ερωτήσεις, ρε μπροδί, έτσι. Εγώ θέλω να το πετάω έτσι. Okay, okay. Θέλω να μου πεις το συνέστημα που σου βγάζει όταν ακούς αυτή τη μουσική. Για τον καθένα ξεχωριστά. Ναι, δύο έμειναν. Μπρο, ο ένας σου βγάζει power, φίλε, δεν ξέρω. Kanye West. Ναι, μπρο. Και άλλος ένας, εντάξει, εύκολο. Επόμενο. Τι μου βγάζει τι ο άλλος? Συναισθηματικότητα. Έτσι. Λίγο ζέστη, yes, motherfucker είναι. Weekend. Όχι, ρε μπρο. Don't Oliver. Είναι λίγο σάσο, μπρο. Drake. Ναι, μπρο. Basic. Basic takes, ναι. Basic, me. Επόμενος επίτιμος καλεσμένος. Είσαι ο... Γρηγόρης. Ωραία. Και είπες ότι με βλέπεις κιόλας. Σε βλέπω. Ωραία. Ακολουθώ. Είδα την συνέντευξη με τον Beach Please. Ναι. Είδα στην Αθήνα που κατέβηκες. Οκ. Okay. Αυτά. Άμα θες μιλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Είδα και τα reaction στους... τους δείξεις που κάνεις, τα okay, ρεπόβερα okay, και όλα αυτά. Okay. Ωραία, αυτό είναι μεγάλο χιν τώρα. Έχουμε κάνει κάποιο βίντεο που να έχει να κάνει με κάποιον από τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Άμα είναι μέσα στο βίντεο που έχετε κάνει ή μόνο γι' αυτό να ρωτάς? Μόνο γι' αυτόν πες στην αρχή. Δεν τα έχω δει όλα, αλλά νομίζω όχι. Από ό,τι έχω δει όχι. Δεν τον έχουμε σχολιάσει καν σε κανένα. Τον έχει σχολιάσει. Τον έχουμε σχολιάσει. Ωραία. Έχεις έναν στο μυαλό σου ή δύο-τρεις, ας πούμε? Αυτή τη στιγμή έχω έναν. Okay. Αγαπημένος γενικά έχω 2-3, αλλά ό,τι θέλεις. Ωραία, πάμε 2-3. Φαντάζομαι Έλληνας ράπερ. Έλληνες ράπερ. Είναι Έλληνας ράπερ. Και οι 3 που έχεις? Ναι. Ωραία. Είναι πολύ μεγάλο σε νούμερα. Ο ένας ναι, ο άλλος επίσης ναι, αλλά πιο κάτω από τον πρώτο. Okay. Και ο άλλος όχι τόσο σε νούμερα. Ωραία. Τίνουν προς το old school ή προς το new school? Καλή ερώτηση. Οι δύο θα θεωρώ πιο new school. Ωραία. Ο ένας όχι τόσο. Είναι... Αλλά έχουν κάνει και old school, έχουν κάνει okay. Και... Είναι ο Wang ένας. Ναι. Ωραία. Είναι ο Danny Gambino ο άλλος. Όχι. Ο ένας που είπες ο πολύ μεγάλος παίζει να είναι ο Lex. Σωστός. Ωραία. Και μας έχει μείνει ένας. Ο οποίος τίνει προς το new school. Τελευταία θα έλεγα ναι. Τελευταία. Είναι από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη. Ο Μικάπα? Όχι. Είναι κάτω των 30. Νομίζω ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ναι. Okay, εκεί γύρω. Άρα δηλαδή. Είναι 28. Ναι. Δεν ξέρω την ακριβή του ηλικία, αλλά νομίζω είναι πιο κάτω από 30. Οκ. Okay. Σε νούμερα είναι πιο κάτω από το Wang? Όχι. Όχι, Όχι. Δεν θυμάμαι, αλλά όχι. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι όχι. Έχει κάνει live εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πού? Και Wii έχει κάνει και. Τώρα δεν θα δώσω πάρα πολλές πληροφορίες γιατί θα το καταλάβετε. Δεν είναι μήνα και πολύ. Ποιο είναι ρε μαλάκα τώρα, έχω σκαλώσει πάρα πολύ. Ο Μπλάντι. Όχι, αλλά είναι και αυτός ένας από τους αγαπημένους μου. Ποιος άλλος το μαλάκα. Από Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Από Θεσσαλονίκη. Ναι. What the fuck, γιατί σκαλώνω. Δεν μείνα και πολύ. Όχι. What the fuck. Έχει τραγούδι με το Wang. Καλά με το Wang που να έχει. Όχι, από ό,τι ξέρω. Έχει βγάλει δίσκο φέτος. Ναι. Το 23, κάτσε. Ναι. Ο Βλόσπα. Ναι. Το βρήκα. Δυσκολεύτηκες λίγο, αν και ήταν ναι, εύκολα. Γάμισέτα. Το βρήκα. Ο Βλόσπα, ορίμασε. Αγύρεψε. Είσαι ο, αρχικά το όνομά σου δεν μας είπε. Ο Πέτρας. Okay. Και τι σπουδάζεις? Μηχανολόγων μηχανικών. Okay. Και άρα έχουμε τρεις καλλιτέχνες από τρία είδη. Ωραία, το ένα είναι rap. Ναι, το ένα είναι rap. Ωραία, Έλληνας. Όχι. Ξένος. Ναι. Ωραία. Πιο new school ή πιο old school? Ορίστε. New school, old school. Old school. Z έχει πεθάνει. Ο X. Όχι. Ο Tupac. Όχι. Ο Biggie. Όχι. Ο Nipsey Hussle. Όχι. Ο DMX. Όχι. Μαλάκα. West Coast, East Coast. West. Όχι East. East Coast. Νομίζω East Coast. Ο Prodigy. Να δώσω clues. Όχι, κάτσε. Νέα Υόρκη. Νομίζω ρε φίλε, δεν είμαι σίγουρο. West είναι. Τέλος πάντων, ας πούμε πως δεν έχει σημασία, δεν θυμάμαι. Ήταν σε συγκρότημα? Όχι. Όχι, δεν ήταν σε συγκρότημα και έχει πεθάνει. Είναι mainstream ρε παιδί μου, full. Όχι full, είναι αρκετά γνωστός. Αλλά θα τον ξέρουμε. Ναι, νομίζω ναι. Όχι.
Κι εγώ αυτόν σκέφτηκα, αλλά. Αλλά δεν είναι, ναι. Έχει μεγάλα hits, ρε παιδί. Είναι ο Κούλιο. Όχι, έχει. Μεγάλα. Depends τώρα για νούμερα Αμερικής. Αλλά είναι Αμερική, εντάξει, οκ. Ναι, ναι, ναι. Μέτρια για νούμερα Αμερικής. Μέτρια προς μεγάλα. Πότε πέθανε? Ναι, αυτό θα ρωτούσα. Πρόπερση. Πρόπερση. Ναι. Άρε, ο MF Doom. Ναι. Άρε, μαλάκα, γαμάτο. Ναι, ούτε εγώ είναι η αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι έχει καταγωγή από Αγγλία. Τρεχαγύρευε τώρα. Μαλάκα, εντάξει, γαμάτο, ψαγμενιά, γουστάρω. Τρεχαγύρευε. Ωραία, βρήκαμε τον έναν μετά από τόση προσπάθεια. Καλά, τα άλλα δύο ήδη είναι τέκνο και metal, οπότε... Metal, λες να μπορούμε. Μπούρζουμ. Όχι, κοντά είσαι. Mayhem. Όχι. Boundaries. Δεν τις ξέρω. Πρώτη φορά το... Εντάξει, ναι, αυτό είναι full χωμένο. Deathcore. Deathcore. Δεν έχω ιδέα, αδερφέ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Μάγκε. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και εγώ. Γεια σου, Δημητρά. Γεια. Τι λέει. Καλά. Δήμητρα, χάρηκα. Θα βάλω το κλάμα. Είναι φίλοι μου, οπότε πάλι δεν παίζω. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο, Δήμητρα, είναι... Έκατσα. Σε ρωτάμε ερωτήσεις και πρέπει να βρούμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ωραία. Ωραία. Έχεις τρεις αγαπημένους στο μυαλό σου. Ναι. Ωραία. Θα σε ρωτάει ο Νίκος και θα πρέπει να το δει, γιατί εγώ ξέρω. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μου πεις τι είδος είναι. Και αν είναι όλη την είδος. Είναι διαφορετικά. Τι είδη. Είναι, το ένα σίγουρα είναι rap. Όχι. Χάσαμε. Τζαμπ, έχω πει στο βίντεο. Είναι jazz. Ναι, είναι soul jazz. Ου. Το ένα. Το δεύτερο είναι ελληνικό έντεχνο. Το τρίτο είναι ελληνικό pop. Το ελληνικό pop ίσως να είναι συντάρτα. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω αν θεωρείται. Τότε μόνο το ελληνικό έντεχνο ξέρω, ρε. Νόμιζα να λέγεις τρεις έντεχνους, ξέρω. Δεν ξέρω αν θεωρείται ελληνικό pop. Ελληνικό pop. Αλλά όχι και πολύ διάσημο, ψηλό underground. Όχι, όχι, διάσημο. Διάσημο. Γυναίκα ή άντρας. Γυναίκα. Μαρίνα Σάντι. Ναι. Αυτό είναι το pop ή το έντεχνο. Ωραία, το έντεχνο τραγουδάει με κιθάρα. Ναι. Χαρουλής. Όχι. Παπα-Κωνσταντίνου. Δεν με άκουσε. Όχι. Πιο mainstream. Παντελίδης. Παντελίδης είναι έντεχνο, δε μαλάκα. Πορτοκάλογλου. Όχι. Πώς σου λένε. Δεν με άκουσε πριν που το είπα. Ναι. Πες της μάλα μας. Το άλλο... το άλλο δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ζει. Είναι old school. Είπαμε jazz. Δεν ζει, δεν ζει, δεν ζει. Αλλά full μπάρμπας τώρα. Άντρας ή γυναίκα βασικά. Γυναίκα. Εντάξει, νομίζω... Τώρα που δεν κοιτάει, πες με στα αυτή. Ο Kanye West το έχει κάνει sample, ναι. Ευχαριστώ. Δεν έχω ιδέα. Να το πω. Ναι. Νίνα Σιμών. Δεν την ξέρω. Ωραία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Δημητρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καινούριος καλεσμένος. Γεια σου, φίλε. Ποιος είσαι? Είμαι ο Παύλος Θωμαχόπουλος. Ωραία. Γεια σου, Παύλο. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω μηχανικό χωροταξίες και ανάπτυξη εδώ στο Πολυτέχνη. Σήμερα μαντεύουμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ωραία. Έχεις 2-3 στο μυαλό σου? Έχω 2. Okay, αφορά... Είναι... Rap. Από ένα είδος? Όχι. Από 2 διαφορετικά, ναι, είδη, okay. Είναι Έλληνες ή ξένοι? Έλληνες. Και οι 2? Ναι. Έχω και ξένους, αλλά τώρα αυτοί μου έρχονται. Ωραία. Κατευθείαν. Από 2 είδη, το ένα είναι rap? Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να το πω? Όχι, μην το πεις, μην το πεις. Εντάξει, δεν από το άλλο, θα πω αυτό. Ωραία. Μετά. Είναι mainstream? Ρε φίλε, ναι, ο ένας είναι. Ωραία. Κακά τα ψέματα. Πόσο mainstream? Όσο πάει. Όσο πάει. Ο Light. Όχι. Ο Sneak. Όχι. Το γάμισε τώρα, όχι. Ένα ο Sneak. Απ' την άλλη πλευρά. Εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά. Εντάξει, ο Lex. Ναι. Εντάξει, οκ. Το άλλο δεν το βρίσκεις τώρα. Το βρίσκω. Μαλάκα, το βρίσκω. Τώρα μας έκανε challenge. Ωραία. Έλληνας. Σόλο ή μπάντα? Μπάντα. Μπάντα. Ναι. Ροκ. Ναι. Ή μπλε. Πώς? Μπλε. Όχι. Α, όχι, όχι, όχι όμως. Ναι, ναι. Οι τρύπες? Όχι, θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί όμως. Ξύλινα σπαθιά? Όχι. Χατζιβραγκέτα? Όχι. Όχι, χατζιβραγκέτα. Είναι... Παν προς το metal. Ναι. Ναι. Α, το πρώτο το είπες. Το Punk. Είπα. Ναι, έτσι, έτσι. Παν προς το metal και το είπα. Punk, ρε φίλε, είναι πιο πολύ έτσι. Thrax Punks? Όχι. Punk.
Έχουν και ένα live στα κοντά τώρα. Πώς τους έλεγαν, ρε. Night Stalker. Όχι. Τζούντα, όχι, πώς τους λένε. Τζούντα Club. Τζούντα Club. Όχι, θα μου αρέσει να τα φοράω. Πώς τους λένε. Λολ. Είναι μπαρμπάδια. Όχι. Όχι. Πιο νέοι. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό έχεις. Όντως, όντως. Μαλακία. Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλά. Έχουμε πάρει από πολλά ήδη, είναι η αλήθεια, μέχρι στιγμής. Ναι, και δεν έχω ιδέα, μάγες, μόνο rap ακούω. Παλιά ακούγα άλλα. Ναι. Πώς το βλέπεις, τα πιθύτα γενικότερα έχουν music taste. Γέρασαν. Τι μουσική ακούνε. Σίγουρα, γάμισε τα. Τι Smalls μου έλεγε η άλλη, ρε. Τι Smalls. Τι μου είπε. Νίνα Σιμών. Α, εγώ άκουσα Anna Small. Σίγουρα, όχι. Ναι, μπρο, άκουσα όντως Anna Small, ρε. Και λέω, τι φάση. Είχαμε Biggie, τώρα έχουμε Anna Small. Είσαι η. Μαρία. Μαρία. Καλησπέρα Μαρία. Πόσο χρονών είσαι? 18. 18. Γιατί σπουδάζεις? Μηχανικός χωροταξίας. Ωραία, εδώ πέρα Μαρία σήμερα μαντεύουμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Έχεις κάποιους στο μυαλό σου, 2-3 ας πούμε? Ναι, ναι. Ωραία. Είναι από το ίδιο είδος? Ναι. Ωραία. Το είδος αυτό είναι η rap. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο τι συναισθήματα σου βγάζει όταν ακούς αυτή τη μουσική. Η artist. Όχι μουσική. Κατάλαβα. Ωραία. Καλά συναισθήματα. Ωραία, όχι, εντάξει, είναι κλου αυτό, ρε φίλε. Δεν ακούω Τζαμάλ, ας πούμε. Ναι. Ναι, ωραία. Τη μουσική, τους καλλιτέχνες αυτούς, άμα βγεις έξω σε κλαμπ, ξέρω εγώ, θα τους ακούσεις? Τον έναν από αυτούς σίγουρα, τον άλλον μάλλον όχι. Light. Όχι. Τέτοια φάση όμως, τέτοιου... Όχι, 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 όχι. Όχι. Δεν είναι ελληνικό. Α, όχι Έλληνες. Όχι. Α, μαλακία. Με τίποτα. Με τίποτα. Ωραία. Είναι new school ή old school? Τώρα τι να σου πω. Τι εννοείς? Παιδί μου, κάνει πιο νέο ήχο ή ήταν πιο παλιά? Ή και τα δύο? Όχι, λίγο πιο... Ναι, λίγο πιο ναι. Travis Scott. Κοντά. Αλλά ναι, βασικά μου αρέσει και αυτός. Τι? Don't Oliver. Όχι. Drake. Ναι. Ωραία. Ο άλλος όχι και τόσο αντίστοιχος. Λίγο πιο... Λίγο πιο underground. Rap, rap. Okay. Λίγο πιο rap. Kanye. Όχι, αλλά ναι, οκ. Πιο παλιός. Όχι. 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 Δεν παίζει στα κλαμπ. Δεν παίζει σε κλαμπ. Kendrick. Όχι. Παίζει σε κλαμπ αυτός. Όντως. Ναι. Μαλακία. Ξέρεις αν είναι πάνω από 35 χρονών? Έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Όταν πέθανε ήταν πάνω από 35 χρονών? Όχι. Ο ex? Όχι. Τι vibes έβγαζε αυτός που πέθανε τότε, τη μουσική που έκανε? Ας πούμε ακούω στο γυμναστήριο, με ανεβάζει πολύ. Πρόσφατα πέθανε? Όχι, έχει κάτι χρόνια. Πάνω από, έχει πάνω από 10 χρόνια? Όχι. Ο Take Off? Όχι, τώρα πέθανε ο Take Off. Ο Pop Smoke? Όχι. Καλό ήταν, καλό ήταν. Ο Juice WRLD? Όχι, όχι. Ναι, όχι, είναι πολύ έτσι hype. Όταν πέθανε ήταν κάτω από 25, ξέρω εγώ. Lil Kid. Lil Kid. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είσαι σίγουρη. Ποιος άλλος ρε μαλάκα μπορούσε να είναι? Από ποια περιοχή είναι στην... βασικά είναι από Αμερική. Ναι. Από ποια περιοχή στην Αμερική? Από Σικάγο. Chief Keef. Όχι. Δεν πέθανε. King Von εννοείς, bro, King Von. Ναι, King Von. Τι λες ρε. Γαμάτο. Ναι. King Von. Τι λες, γαμάτο. Τέλειο. Ναι. Ωραία, τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα βρήκατε κι εγώ. Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Μαλάκα, κρέο. Εσάς σε ξέρω κάπου, είχε ένα... Εμένα. Ναι, ο Lil Devro, εμείς. Ναι. Ο 12, bro, είναι δικό. Ο 12, έλα. 712 ευρώ. Έχεις. Είχα πάρει μαλάκα από το live και τα χάσα. Όχι, όχι, δεν είναι. Κι εγώ χώνω κάτι, έχω χώσει 3-4-5 τραγούδια. Ωραία, στείλουμε μετά, ξέρω εγώ, να δω το όνομα. Λοιπόν, αρχικά θέλω λίγο να σκεφτείς τους αγαπημένους καλλιτέχνες. 2-3. Okay. Και εμείς απλά θα σου κάνουμε ερωτήσεις. Ελλάδα ή γενικά? Ελλάδα, εξωτερικό, ό,τι θες. Μπορεί να μην είναι και ράπ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και θα σου κάνουμε ερωτήσεις για να μαντέψουμε αυτούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ωραία. Έτοιμος? Δεν μπορώ να σε πω, φίλε, θα με κάνεις ερώτηση. Είναι ο 12. Ναι, ο 12 είναι. Real. Shout out. Shout out. Όντως. Λοιπόν, άρα ο ένας είναι αυτός. Ναι. Πάμε άλλους δύο ή άλλον έναν? Πάμε άλλους δύο. Άλλους δύο. Έλληνε. Πάμε εξωτερικό. Ωραία. Από ποια είναι? Αμερικάνοι? Όχι. Άγγλοι? Όχι. Baby Gang? Ναι. Όχι, Baby Gang. Ο Baby Gang ο ένας.
είναι... Πάμε τώρα Ελλάδα πάλι. Ελλάδα πάλι. Πάμε Ελλάδα πάλι. New school ή old school? New school. New school. Είναι σε δισκογραφική έτσι ναι, μεγάλη, ναι, capital. Ναι, ναι. Όχι. 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 Σάσκε. Όχι, όχι, όχι. 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 Θηγατρικός, θηγατρικός. Πώς? Θηγατρικός του Σάσκε. Θηγατρικός. Συντάρτα. Συντάρτα ρε, ξέρω. Να πω κι άλλο έναν. Πάμε άλλο έναν. Πάλι Έλληνας. Ναι ρε φίλε. Έλληνας. Άλλο στυλ, άλλο στυλ από τελευταίο. Πιο old school. Εντάξει, θα πω όχι ρε φίλε. Όχι old school, boom bap και τέτοια. Αλλά εντάξει, πιο old school θεωρείται από τα άλλα. Οκ. Wang. Θα μπορούσε, αλλά όχι. Shout out Wang. Danny. Όχι. Είναι σε αυτό, σε αυτό τον ήχο, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Bloody. Όχι. Όχι. Ποιος άλλος, ρε μπρο. Είναι μεγάλος ή... Μεγάλος. Μεγάλος, μεγάλος. Εννοείς σε... νούμερα. Ναι, μεγάλος. Σε ηλικία. Όχι. Όχι, ε. Όχι. Τσιρίκος. Ο Βλόγος με πάλι. Όχι, ρε μπρο. Όχι. Γάμισέ τα, πραγματικά. Εδώ που τα λέω. Όχι, εντάξει. Έλα, ρε μπρο. Θεσσαλούγκα είστε. Θεσσαλονικιός. Ναι, ρε μπρο. Κάτω από 30. Ναι, ρε μπρο. Κάτω από 30. Θεσσαλονικιός. Σισί ρε μπρο. Shout out, έλα. Ρίκτα. Ρίκτα. Μάμι. Μάμι μπαλ. Μάμι μπαλ. Τέλεια. Γαμάτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ποια είσαι, Αντιγόνη? Είμαι η Αντιγόνη. Γεια, τι λέει? Σήμερα μαντεύουμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ωραία. Ωραία. Θα τους μαντέψω κι εγώ σήμερα. Εσύ έχεις στο μυαλό σου ποιοι είναι? Ναι. Ωραία. Δύο. Είναι Ελληνές? Οι δύο, ναι. Ωραία. Άντρες? Ναι. Ναι. Ραπ? Εσύ ρε μαλάκα όμως με ξέρεις και λίγο. Δεν ξέρω όμως ποιοι είναι. Ραπ, τραπ, εκεί. Okay. Τι συναισθήματα νιώθεις όταν ακούς? Τι συναισθήματα? Πουτάνα όλα. Τρανός? Όχι. Πότε ξεκίνησες να τους ακούς? Αυτός δεν είναι καλλιτέχνης, αυτός βγάζει τραγούδια για να περνάει καλά ο κόσμος μόνο. Τι με ρώτησες? Πότε ξεκίνησες να τους ακούς? Παλιά. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Ο ένας όχι τόσο, αλλά... Ναι. Οκ. Okay. Αρκετά παλιά. Άρα είναι μεγάλη σε ηλικία? Όχι ρε. Όχι. Κάτω από 30. Κάτω Σάκη. Από 30. Γιόγκα μα γιόγκα. Όχι. Είναι... Δεν ξέρω το φίλο. Capital. Ναι. Ο Ευγουάι. Όχι. Μάτλι. Όχι. Light. Ο ένας είναι αυτός. Ο ένας άλλος είναι... Άλλο στυλ. Πιο... Ναι, καμία σχέση. Οκ. Okay. Λεξ. Όχι. Τέτοια φάση όμως. Τέτοια φάση. Τέτοια φάση. Πιο νέος. Κλαίω, δηλαδή κλαίω. Bloody Hawk. Ναι. Αυτά. Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, σκέψου εσύ 2-3 αγαπημένους καλλιτέχνες, σε όποιο είδος θες. Ναι, ναι. Θα προτιμούσαμε. Μουσικούς, ναι. Κυρίως. Οκ. Okay. Και εμείς θα σου κάνουμε ερωτήσεις για να τους βρούμε. Οκ. Okay. Κάτσε, περίμενε. Θέλει λίγη ώρα. Κοίτα, εγώ ραπ ακούω κυρίως, οπότε ραπ. Ωραία. Για ποιο old school σε κόβω? Όχι, τα πάντα ακούω. Όχι, απαραίτητα. Τα okay. πάντα, τα πάντα. Δηλαδή αυτή... τώρα μου έρχονται 2-3 στο μυαλό. Ωραία. Κράτα τους 2-3 αγαπημένους. Τώρα σου βάζω τους τέρμα με. Ναι, αγαπημένους. Οκ. Okay, αγαπημένους. Okay. Τίνουν πιο προς το old school ή πιο προς το new school? Κοίτα, έχω και από τα δύο. Έχεις και από τα δύο, οκ. Okay. Ωραία, πάμε για τον top. Τον top? Ναι. Ωραία. Πιο προς old school ή new school? Old school. Old school. Lex? Όχι. Δεν είναι ελληνικό. Α, δεν είναι ελληνικό. Τον Lex τον είχαμε κάνει παλιά, έκανα ένα podcast κι εγώ, όταν ήμουν okay. πιο μικρός, πρώτη ηλικίου. Ναι, και τον είχαμε πάρει συνέντευξη. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που κάναμε στο The Deals. Τον Lex. Ναι, τον Lex, τον Lex. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει, την έχω μόνο σε μια εφημερίδα που έβγαζε το σχολείο μου. Τι λες ρε μπρο? Ναι, ναι, και την έχω ηχογραφημένη στο σπίτι μου. Πώς έφερες τον Lex? Τυχαία, απλά έκατσε από... Δεν ήταν κονέ, απλά δούλευε τότε στην εφημερίδα, εγώ ήμουν μικρός και κάτι φίλοι μου και απλά κάναμε μαζί, είπαμε να αρχίσουμε έτσι podcast. Για ελληνικό ραπ και τέτοια. Αλλά ήμασταν μικροί. Okay. Δεν το συνεχίσαμε. Κάναμε και με την Ίνκα μετά. Okay. Αλλά εκεί τελείωσε, ας πούμε. Yeah. Ήταν το τελευταίο. Okay, μάλιστα. Άρα ο πρώτος που ψάχνουμε είναι Αμερικάνος. Ναι, Αμερικάνος, old school, τέρμα.
Old school lades, για να το κάνω πιο εύκολο. Βασικά ο πρώτος, Z. Κάποιοι. Ο πρώτος, ο ένας NWA. Όχι. Α, είναι συγκρότημα ο πρώτος. Ναι, είναι. Έλα. Wu-Tang, ναι, Wu-Tang. Παλιά έτσι άρχισα να ακούω. Ωραία. Ραπ. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Δεύτερο από New School, επειδή εντάξει τώρα δεν τον ακούω τόσο, αλλά μου αρέσει full. Okay. Αμερικάνος πάλι. Όχι. Έλληνας. Όχι. Ευρωπαίος. Άγγλος. Yes. Άγγλος. Ναι. Ο Dave. Θα ήτανε τώρα που το είπες, αλλά όχι, δεν είναι. Ο Σκέπτα. Σκέπτα. Το αλλάζω, εκείνον που έβαλα το αλλάζω. Σκέπτα είναι. Ναι, δεύτερος είναι Σκέπτα. Και να μην ήταν είναι τώρα, γιατί είναι Σκέπτα. Ωραία. Και ο τρίτος είναι αντίστοιχος. Είναι εκείνος που θα λέγαμε ο Άγγλος ο άλλος. Τρίτος θα σου βάλω έναν Έλληνα τώρα, okay. Γιατί θέλω να έχω από παντού. Είναι mainstream ή θα βάλεις Καμενιά? Έλα. Mainstream ή Καμενιά? Όχι, mainstream είναι. Okay. Σχετικά. Είναι προς τους Wu-Tang ή προς τους Σκέπτα? Προς κάνε. Θα έλεγα προς Σκέπτα. Okay. Lil Barty. Ούτε καν, ρε. Okay. Όχι. Καλά, δεν έχω κάτι, απλά δεν ακούω Lil Barty. Είναι κάτω των 30. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Άλλη Wang θέλω να πω, ρε. Όταν Χον είναι καυλωμένος. Καυλωμένος. Hawk. Όχι, ρε. Συντάρτα. Όχι. Σάσκε. Όχι, τώρα το καυλωμένος είναι πώς το προσδιορίζει εσύ, τι να σου πω τώρα. Είναι κυριολεκτικά καυλωμένος. Είσαι εσύ καυλωμένος. Εγώ εντάξει, θέλω λίγο ώρα. Ακόμα. Τι να σου πω. Είναι σε δισκογραφική. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Δίνει κάτι χίνητο ότι μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι νομίζω. Ο Μπλάντι. Όχι. Έχει τώρα μεγάλα hits. Έχει. Πολύ τάπα πάνω όλα που βγάζει τώρα. Βγάζει τώρα. Δεν τον είπα. Έχει βγάλει δίσκο φέτος. Ναι, έχει βγάλει. Φέτος. Μπορεί να ήταν λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος. Ποιος είναι ο Μαλέκος? Έλληνας, κάτω του 30. Καυλωμένος. Καυλωμένος, yeah. Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός, ναι. Ντάνι. Ο Ρίκτα, ρε Μαλέκος. Ο Ντάνι δεν είναι Θεσσαλονικιός. Ο Ντάνι είναι Αθηναίος. Ναι, ο Ρίκτα. Σε πιάνουμε αδιάβαστο τώρα. Όχι, ούτε ο Ρίκτα. Αλλά κοντά είσαι. Ο Βλόσπα. Ε? Ο Βλόσπα. Μόνο έναν δεν μου έχετε πει. Μου έχετε πει όλους τους ράπερ. Με ντρίλ έχει υψηλό. Λίγο, ναι, λίγο. Ο Wang. Ναι, ρε μαλάκα, το είπα πριν. Δεν είναι, δεν το είπες. Είπες όλοι θέλουμε να βγουνε Wang και δεν το είπες. Ωραία, εντάξει. Αυτά. Άρα τελειώσαμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που το είδατε. Κάντε subscribe στο Lil Depro. Κάντε subscribe στο Freestyle. Πείτε μας αν σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε. Αυτά, ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχανε. Και αυτά. Peace. Όλοι είμαστε.